Θα κάνω την παρέμβασή μου μιλώντας ως εκπαιδευτικός στα ελληνικά σχολεία της περιοχής, κυρίως στο Βούπερταλ, που είναι η πατρίδα, η γενέτρια του Έγγελς. Λέει η γνωστή ατάκα από την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Όσο καλά κι αν μετράμε, τόσα χρόνια στα θρανία, άλλα τόσα χρόνια στην έδρα του δασκάλου, κι όμως δεν είδαμε πολύ μεγάλη βελτίωση στην παιδεία. Μαθητές και μαθήτριες που στριμώχνονται σε σχολεία φυλακές, χωρίς σύγχρονες υποδομές, σε κτίρια επικίνδυνα ή ασφικτικά, με προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα από ανθρώπους που δεν μπαίνουν στην τάξη, τα οποία προάγουν την κατάρτιση και όχι τη γνώση, τις δεξιότητες και όχι τη μόρφωση, που διαμορφώνουν ένα σχολείο ξερό, χωρίς φαντασία, χωρίς καλλιτεχνικά μαθήματα, για παράδειγμα, και ύστερα αναρωτιέται το Υπουργείο και ψάχνει να βρει τι άραγε φταίει για το bullying και τη βία στα σχολεία, και νομίζω ότι η λύση θα έρθει από εφάνταστα τηλεοπτικά σποτάκια που διαφημίζουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι μαθητές θα καταγγέλουν ανώνυμο ένας τον άλλον. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου συνεχίζει να κυριαρχεί η παπαγαλία, το κυνήγι της αριστείας, η λατρεία για τις εξετάσεις, με μια τράπεζα θεμάτων που επεκτείνεται σιγά-σιγά σε όλες τις τάξεις και με τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγής για να περάσουν τα παιδιά επιτέλους στο πολυπόθητο πανεπιστήμιο της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, συσσαγωγικά, που δεν έχει πια άσυλο, αλλά έχει πανεπιστημιακή αστυνομία και καταστολή. Και όποιος δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει. Θα πληρώσει, αν μπορεί, για να μπει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο πανεπιστήμιο, όπου θα δημιουργηθεί κόντρα στο Σύνταγμα, αλλά κανένα πρόβλημα πάλι, γιατί για να γίνει ο απόφοιτός του ακόμα ένα εξάρτημα της μηχανής, όπως λέει το τραγούδι. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς μας επιβάλλεται αξιολόγηση, αυταρχικά και χωρίς διαβούλευση, παρά τις αντιρρήσεις των σωματείων μας, τάχα για να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά στην πραγματικότητα για να πάψουμε να είμαστε δάσκαλοι και να καταντήσουμε άνευροι και φοβισμένοι γραφιάδες. Με online μαθήματα και webex που ήρθαν από τον καιρό της πανδημίας, αλλά που τελικά έμειναν και για περίπτωση σεισμού, χιονόπτωσης, ακόμα και μεγάλης απόστασης. Με υπηρεσιακά συμβούλια εκλεγμένα, συσσαγωγικά πάλι, ηλεκτρονικά. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που οργώνουν την Ελλάδα, τη μια χρονιά στο Καστελόριζο, την άλλη στη Λευκάδα, που διώχνονται από τα σπίτια τους για να έρθει ο τουρίστας της ανάπτυξης, που τη νύχτα κοιμούνται στο αυτοκίνητο ή στα σχολεία τους, και όλα αυτά για μια χούφτα μόρια και για την ελπίδα ενός μονιμότερου διορισμού στο μακρινό μέλλον. Αυτά αφορούν μόνο την Ελλάδα γενικά. Τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα δικά μας σχολεία εδώ? Μια από τα ίδια. Τάξεις με 30 και 35 παιδιά, σε κτίρια ανεπαρκή και ακατάλληλα και επικίνδυνα, με κενές ώρες σε βασικά μαθήματα. Τάξεις ανομοιογενείς, που όμως δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης για να προσαρμοστούν οι μαθητές στις ιδιαιτερότητες των σχολείων εδώ, ούτε ψυχολόγοι, ούτε δομές υποστηρικτικές, ούτε εξειδικευμένοι επιστήμονες και παιδαγωγοί για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Εκπαιδευτικοί που αναγκάζονται να ταξιδεύουν ώρες με το τρένο για να καλύψουν το ωράριό τους. Πολλοί από εμάς δεν παίρνουμε πια το επιμίσθιο, γιατί το δικαιόμαστε μόνο για κάποια χρόνια στην αρχή. Οπότε, αν κάποιος θέλει να μείνει για δικούς του λόγους, πρέπει να βρει δεύτερη, τρίτη δουλειά ή εξαναγκάζεται σε άδεια άνευ αποδοχών ή ακόμα σε παραίτηση. Το ένα φέρνει το άλλο. Χωρίς καθόλου υπηρεσιακά συμβούλια, με συντονιστές εκπαίδευσης παντοδύναμους, με τη βούλα του νόμου. Ο νόμος το λέει αυτό. Και για τα online μαθήματα που είναι η λύση για όλα, όπως είπαμε, στην εκπαίδευση, βγήκε μια πρόσκληση τελευταία, πολύ πρόσφατα, για εξαποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Τυχαίο. Οπότε, αν υπάρχουν του χρόνου κενά, κανένα πρόβλημα, θα κάνουν τα παιδιά online μάθημα. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Εδώ και δεκαετίες, όποτε κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, εφάρμοσε στην παιδεία, όπως και παντού, τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει να μετατρέψει τα σχολεία σε μαγαζιά και σε εργαστήρια επιχειρηματικότητας, τους δασκάλους σε διεκπεραιωτές και τους μαθητές σε άβουλο και φτηνό εργατικό δυναμικό. Εφάρμοσε τελικά τη λογική του κέρδους-οφέλους, την πολιτική που εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο μόνο, που στηρίζει τον καπιταλισμό, που προωθεί την εκμετάλλευση και διδάσκει τη βαρβαρότητα. Εδώ και δεκαετίες πέφτουμε στην παγίδα και πιστεύουμε τους εξυγχρονιστές, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, του ΠΑΣΟΚ και την αριστερή, σε εισαγωγικά, ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που υπόσχονται ότι θα σώσουν την παιδεία, Θα βελτιώσουν τα σχολεία, θα γκρεμίσουν την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Όμως στο τέλος βρίσκονται δήθεν με δεμένα τα χέρια και με την πλάτη στον τοίχο, επειδή τα είχαμε κρίση, δεν αυξήθηκε η χρηματοδότηση, δυστυχώς, υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, δεν περίμεναν τόσο σκληρή διαπραγμάτευση, τους δεσμεύουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προβάλλοντας αυτές τις δικαιολογίες, συνεχίζουν και σφραγίζουν την προηγούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εδώ και δεκαετίες μας λένε ότι οικοδομούν την παιδεία του αύριο, όμορφα λόγια, όμως αυτό που οικοδομούν είναι ένα γεφύρι της Άρτας, που ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Είτε ξεκινήσουν το χτίσιμο από τη δεξιά όχθη, είτε από την αριστερή, η γέφυρα πάντα καταραίει. Μας λένε ότι φταίει η κακοκαιρία ή η φουσκονεριά. Αλλά ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και τα υλικά τους είναι σάπια. Λένε ότι η λύση είναι να θυσιαστεί η γυναίκα του πρωτομάστορα και υπονοούν ότι θα θυσιάσουν και το κάνουν για άλλη μια φορά τους δασκάλους, τα παιδιά μας, την ίδια την παιδεία. Αυτή είναι η γυναίκα του πρωτομάστορα. Κάτω από αυτό το γεφύρι περνάει ένα ποτάμι φουσκωμένο, ο λαός. Ας μην το ξεχνούν. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ας μην το ξεχνάμε. Το ΚΚΕ είναι παρόν και μας το θυμίζει. Μας απευθύνει κάλεσμα, μας δείχνει το δρόμο. Ας συμπαραταχθούμε, ας μπούμε στον αγώνα και ας παλέψουμε μαζί. Ευχαριστώ.